Συνεχίζουμε με τις επίκαιρες ερωτήσεις και συγκεκριμένα με την υπαριθμό 142, κάθετος 25-19, επίκαιρη ερώτηση της Αντιπροέδρου της Βουλής και Βουλευτού του Β3 Νοτίου Τομέα Αθηνών της Μέρα 25, η κυρία Σοφία Σακοράπα, προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας με θέμα λειτουργία ναυτικού νοσοκομείου Κρήτης. Θα απαντήσει ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, κύριος Αλκιβιάδης Στεφανής. Κυρία Πρόεδρε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ, που είστε εδώ για να απαντήσετε στην επίκαιρη ερώτηση που αναγκαστήκαμε να κάνουμε λόγω της αναστάτωσης που, όπως καταλαβαίνετε, έχει δημιουργήσει και στην τοπική κοινωνία αλλά και στους άμεσα ενδιαφερόμενους λόγω της υπολειτουργίας του Ναυτικού Νοσοκομείου της Κρήτης. Σύμφωνα με βάσιμες καταγγελίες που ήρθαν σε γνώση μας, το συγκεκριμένο νοσοκομείο έχει άμεση ανάγκη στελέχωσης με ιατρικό προσωπικό, γιατί λόγω της υφιστάμενης υποστελέχωσης αδυνατεί το συγκεκριμένο νοσοκομείο να ανταποκριθεί στον προορισμό του. Με βάση την κατάσταση αυτή της συμπληκτουργίας δηλαδή, που δεν είναι δυνατόν να γίνεται αποδεκτή από κανέναν, υπήρξε μια απόφαση, θα μου επιτρέψετε να πω, τύπου προκρούστη, με την οποία αποκλείστηκαν από την περίθαλψη επειγόντων των περιστατικών οι ένστολοι των σωμάτων ασφαλείας και οι απόστρατοι, καθώς και τα προστατευόμενα μέλη των οικογενειών τους, πράγμα που θα μου επιτρέψετε επίσης να πω ότι αδυνατούσα να πιστέψω, μέχρι που είδα ότι έχει δημοσιευθεί και το σχετικό έγγραφο στο παρακριτικά.gr, όπου αποστέλλεται στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού και κοινοποιείται στις ενώσεις αποστράτων στην Αστυνομική Διεύθυνση Χανίων, στο Κεντρικό Λιμεναρχείο και την Πυροσβεστική Υπηρεσία το σχετικό έγγραφο. Προφανώς, με βάση τα παραπάνω, εγκυμονούνται σοβαροί κίνδυνοι, καταλαβαίνετε, φαντάζομαι, λόγω της αδυναμίας που ομολογούν ότι έχει το νοσοκομείο να ανταποκριθεί στις ανάγκες περίθαλψης που συνάδουν με τον σκοπό της λειτουργίας του. Και είναι επίσης προφανές ότι η κατάσταση αυτή δημιουργεί μεγάλη ανησυχία και απογοήτευση και στον κύκλο των στρατευμένων, αλλά και στις ίδιες οικογένειές τους. Και οπωσδήποτε έναν πολύ κακό αντίκτυπο στην κοινωνία. Σας θέτω λοιπόν τις ερωτήσεις. Με ποιο κριτήριο αποφασίστηκε ο αποκλεισμός των ενστόλων των σωμάτων ασφαλείας, καθώς και των αποστράτων από την επίγουσα ιατρική περίθαλψη, και αν υπάρχει πρόθεση αποκατάστασης της στοιχειώδους λειτουργίας του Ναυτικού Νοσοκομείου Κρήτης και με ποιες άμεσες αναγκαίες ενέργειες θα υλοποιηθεί αυτή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ την κυρία Πρόεδρο. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε, καταρχάς σας ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση, γιατί μου δίνετε την δυνατότητα για πρώτη φορά να παραστώ στο λίκνο της Δημοκρατίας και να εκφράσω τις απόψεις του Υπουργείου. Σας μεταφέρω επίσης την καλημέρα και από τον κύριο Υπουργό. Ο λόγος που απαντώ εγώ είναι γιατί ανήκει στο εύρος των δικών μου αρμοδιοτήτων όλη η διαχείριση του υγειονομικού. Όντως, στις 21 του μηνός βγήκε αυτό το οποίο περιγράφεται. Με το που έγινε γνωστό στο Υπουργείο, την επόμενη μέρα δόθηκε διαταγή, να αρθεί η διαταγή. Η άρση έγινε προφορικά και σε 2 μέρες έγινε και με έγγραφο. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι πριν κατατεθεί η ερώτησή σας, ήδη από τις 22 και 23 του μήνα, είχαμε αντιληφθεί το γεγονός και είχαμε πάρει πίσω τη διαταγή αυτή. Γιατί δόθηκε η διαταγή αυτή? Την περίοδο που διανύουμε, γνωρίζετε ότι το στρατιωτικό νοσοκομείο στην Κρήτη είναι το μοναδικό στρατιωτικό νοσοκομείο στην περιοχή, αυξημένες δραστηριότητες λόγω εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και λόγω της εμπλοκής μας σε 1.000 άλλα θέματα. Αυτό έκανε τη διοίκηση να εκδώσει αυτή τη διαταγή, την οποία, όπως σας είπα, την πήραμε πίσω. Άρα έχει αποκατασταθεί αυτό το οποίο περιγράψατε και δεν υπάρχει λόγος καμίας ανησυχίας. Το δεύτερο το οποίο θέλω να πω είναι, περιγράψατε μια κατάσταση υποστελέχωσης. Το αντίθετο, με τις διαταγές που δοθήκανε το καλοκαίρι και έχουν υλοποιηθεί ήδη, η στελέχωση αυξήθηκε κατά 2 άτομα. Επίσης προσετέθη ένας γιατρός, ένας οπλίτης θητείας, ο οποίος είναι γιατρός από αυτούς που παραλαμβάνουμε. Είμαστε πολύ περήφανοι για το έργο που υλοποιεί όχι μόνο το νοσοκομείο της Κρήτης και τα υπόλοιπα. Έχουν δοθεί ήδη οδηγίες στο Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας να δει την περαιτέρω ενίσχυσή του και να είστε σίγουροι ότι έχει αποκατασταθεί πλήρως το θέμα. Σας ευχαριστώ για την ερώτησή σας. Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ. Κυρία Πρόεδρε, για 3 λεπτά για τη δευτερολογία σας. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, ήδη μας είχε γίνει και εμάς γνωστό ότι είχατε ανακαλέσει ήδη την σχετική απόφαση και αυτό το θεωρούμε καταρχήν θετικό, δεν μπορεί κανείς να πει κάτι διαφορετικό. Όμως θεωρείται είναι τόσο απλό, γιατί το σχετικό έγγραφο, το σχετικό έγγραφο που στείλατε αναφέρεται το εξής, το οποίο έχει δημοσιοποιηθεί. Δεν σας ακούω. Δεν ακούγεται. Από εδώ είμαι εντάξει. Από εδώ.
Κύριε Πρόεδρε, θα μου αφαιρέσετε το χρόνο, φαντάζομαι. Τώρα είναι εντάξει. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Έλεγα λοιπόν ότι είναι θετικό αυτό, κύριε Υπουργέ, η ανάκληση δηλαδή της απόφασης, αλλά δεν το θεωρούμε τόσο απλό, γιατί στο σχετικό έγγραφο αναφέρονται τα εξής, αυτό που στείλατε δηλαδή. Από τούδε και στο εξής, στα επίγοντα του νοσοκομείου θα εξυπηρετείται κατά τη δυνατόν μόνο το ένστολο προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων λόγω έλλειψης ιατρών και στελέχωσης του ΤΕΠ. Κύριε Υπουργέ, μιλάμε για τμήμα επιγόντων περιστατικών. Πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί να αφορά κατά κυριολεξία σε ζήτημα ζωής ή και θανάτου. Είναι καθαρά ιατρική πράξη και δεν αντιμετωπίζεται ποτέ διοικητικά, πράγμα που την καθιστά, θα έλεγα, ακόμα και επικίνδυνη. Να σας υπενθυμίσω ότι στο δρόμο ή σε ένα κινηματογράφο ή οπουδήποτε, λες, ένα πλοίο, αν υπάρξει ένα επίγον περιστατικό και όποιος γιατρός υπάρχει και αρνηθεί να δώσει τη βοήθειά του και κάποια στιγμή αποκαλυφθεί ότι το αρνήθηκε, μπορεί να χάσει και την άδειά του. Πόσο μάλλον αν έχει επικαλυστεί οποιοδήποτε ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αυτού για τη βοήθειά του και αρνηθεί την παροχή της βοήθειας. Παρακαλώ λοιπόν να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή στις ερωτήσεις που θα σας απευθύνω και να απαντήσετε συγκεκριμένα, διότι θα προσπαθήσω να πάρω αυτές τις απαντήσεις με κάθε τρόπο. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω εξ αρχής, ποιος φέρνει την ευθύνη της υπογραφής του εμπιστευτικού αυτού εγγράφου και με τη διαταγή τίνο συντάχθηκε αυτό το έγγραφο. Βάσει ποιας εισήγησης έγινε ο επιλεκτικός αποκλεισμός, επιλεκτικός προσέξτε, από την παροχή υπηρεσιών στα επίγοντα και με ποιο σκεπτικό, γιατί η οδηγία εμπεριέχει ισχυρά δείγματα κατά τη δική μου άποψη ρατσιστικής νοοτροπίας και αγγίζει, αν και δεν τα ξεπερνά, τα όρια της παράβασης καθήκοντος. Παρακαλώ, θα ήθελα να μου γνωστοποιήσετε την σχετική εισήγηση που είχατε πάνω σε αυτό. Το έγγραφο αυτό παραγγέλνει στο διοικητή και σε όλους τους υφιστάμενους να παραβούν το καθήκον τους και τον όρκο του Ιπποκράτη. Εάν ο διοικητής υπάκουσε σε αυτή τη διαταγή χωρίς να προβεί σε σχετική αναφορά, υποθέτω πως θα ελεγχθεί για τα παραπάνω. Αλλιώς θα πρέπει να μας γνωστοποιηθεί η αναφορά που έχει κάνει ο ίδιος ότι πήρε αυτή τη διαταγή. Από ποιον και πότε, αν όχι από τον διαιτητή, συντάχθηκε σχετική αναφορά η οποία να καταγράφει λεπτομερώς τις επικαλούμενες ελλείψεις γιατρών. Είπατε ότι πήρατε 2-3 άτομα, νομίζω, και εδώ παρακαλώ να μας γνωστοποιηθεί η σχετική αναφορά. Η ανάκληση στηρίζεται στο γεγονός της άμεσης και της πλήρους κάλυψης των κενών. Πιστεύετε ότι οι δύο αυτοί γιατροί καλύπτουν όλα αυτά τα κενά που έχει το νοσοκομείο? Και αν έγινε, πότε? Γιατί αυτό δεν, διότι μεσολαβούν ελάχιστες μέρες μεταξύ της έκδοσης και της ανάκλησης. Δηλαδή, εκδώσατε μία απόφαση και ανακαλύψατε και ανακλείσατε μέσα σε 2 μέρες και βάλατε 2 επιπλέον γιατρούς. Αν όχι, τότε η εκτίμηση γιατί έλλειψη για έλλειψη γιατρών και η απαράδεκτη αυτή λύση που δόθηκε ήταν εσφαλμένη? Δεν σας είχε ενημερώσει κανείς ότι υπάρχει αυτή η έλλειψη? Αν ήταν εσφαλμένη, έχει εκδοθεί ήδη ΕΔΕ για την όλη διαδικασία και το χειρισμό που εκθέτουν το ναυτικό νοσοκομείο και κατ' επέκταση τις ένοπλες δυνάμεις? Και μάλιστα στα μάτια του πιο ευαίσθητου προσωπικού τους, δηλαδή όσων την υπηρέτησαν επί χρόνια και τώρα βρίσκονται στη σύνταξη. Για να μην αναφερθώ βεβαίως και στον απαράδεκτο διαχωρισμό που αντιμετωπίζει τους εστόλους σαν δίτα κατηγορίας, όπως είναι η αστυνομία, το λιμενικό, η πυροσβεστική, δημιουργώντας μια απαράδεκτη και επικίνδυνη για την ενότητα του συνόλου των εστόλων που υπηρετούν την πατρίδα. Μια επικίνδυνη αντίληψη διαχωρισμού. Υποθέτω λοιπόν, κλείνοντας, και θέλω να πιστεύω ότι η ανάκληση είναι κάθετη και αναφέρεται και στις οικογένειες όλων, όπως ίσχυε και προηγουμένως. Περιμένω, κύριε Υπουργέ, με ενδιαφέρον τις τοποθετήσεις σας. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Και εγώ ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, για τη δευτερολογία σας, 3 λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να πω το εξής. Περιγράψατε ρατσιστική αντιμετώπιση. Μόνο αυτό δεν συμβαίνει στα νοσοκομεία μας. Και θα ήθελα να σας παρακαλέσω όποτε θέλετε, χωρίς καμία προειδοποίηση, να με ειδοποιήσετε να πάμε σε όποιο νοσοκομείο θέλετε. Και εκεί θα διαπιστώσετε η ίδια όχι μόνο τη μη ρατσιστική αντιμετώπιση, αλλά το αντίθετο. Θα ήθελα να σας πληροφορήσω το εξής, κάτι που το ξέρουν όλοι αυτό. Πρώτον, τα νοσοκομεία μας δεν αντιμετωπίζουν μόνο το προσωπικό που φορά στολή. Αντιμετωπίζουν, θα ήθελα να σταθώ σε αυτό με πολύ συγκίνηση, όλους τους κατοίκους των ακριτικών νησιών. Ο κάθε μόνιμος κάτοικος, Καστελόριζο, Ινούσες, Αγαθονήσι, Φαρμακονήσι, έχει τη δυνατότητα να πάει στα νοσοκομεία. Και αντιμετωπίζεται με τεράστιο σεβασμό εκεί. Οι διπλωματικοί υπάλληλοι, οι υπάλληλοι της Βουλής, η πυροσβεστική, η αστυνομία, το λιμενικό
και οι οικογένειές τους. Ο κάθε δε πολίτης, ο οποίος είτε είναι ασφαλισμένος είτε ανασφάλιστος, μπορεί να έρθει στο νοσοκομείο μας. Και θα σας πω και κάτι άλλο. Θέλει λίγο προσοχή ο τρόπος που αντιμετωπίζεται το υγειονομικό προσωπικό μας, διότι κάθε μέρα υπερβάλλει και υπερβάλλει για χάρη του κοινωνικού συνόλου. Οι άνθρωποι αυτοί δίνουν το υγειονομικό και το νοσηλευτικό προσωπικό, δίνουν τον εαυτό τους για το κοινωνικό σύνολο. Θα πρέπει λοιπόν με μεγάλο σεβασμό να τους αντιμετωπίζουμε όπως τις αντιμετωπίζει η κοινωνία. Καθημερινά, εάν πάτε σε ένα νοσοκομείο και πείτε, έχετε κάποια επιστολή από κάποιον που σας συγχαίρει για το έργο σας, θα σας δείξουν 100 τέτοιες επιστολές. Γιατί είμαστε παντού, είμαστε στο κάθε ακριτικό νησί. Πηγαίνετε στα νησιά διαπόντιους νήσους. Υπάρχει στρατιωτικός γιατρός εκεί. Κάθε νοσοκομείο του ΕΣΥ το οποίο έχει ανάγκη καλύπτεται από τις ένοπλες δυνάμεις. Υψηλό το έργο και οφείλουμε όλοι να το αναγνωρίζουμε. Είμαι ως πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, εγώ και ο κύριος Υπουργός, εξαιρετικά υπερήφανοι για το παραγόμενο έργο. Και είναι και η ελληνική κοινωνία γι' αυτό. Οι επισημάνσεις σας είναι σεβαστές. Θα τις δούμε και θα δούμε εάν κάπου μπορεί να διορθώσουμε κάποια πράγματα. Και σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Να είστε καλά, καλημέρα σας και η πρόσκλησή μου ισχύει.